Έχει ακουστεί ότι σου έχουν κάνει προτάσεις. Δεν μου έχουν κάνει προτάσεις. Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει εσείς. Δεν σου έχουν κάνει καμία πρόταση. Για. Έχω ακούσει τουλάχιστον 5-6. Ναι, εσύ. Έχω ακούσει ότι. Και εγώ έχω ακούσει ότι είπαν προσωπικά, στα δικά μου τα αυτιά, δεν έχω ακούσει κάτι. Από αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι είπαν σε μένα. Δεν σε έχει προσεγγίσει κανένας για να κάνεις τηλεόραση, μου λες. Κανένας. Και ούτε δοκιμαστικά λέει ότι έχουν γίνει και τέτοια πράγματα αυτά. Δηλαδή όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τώρα και της συζήτησής μας, ό,τι ακούγεται σχεδόν δεν ισχύει. Είναι απίστευτο αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Τι να σου πω, ψέματα. Όχι, ρε παιδί μου, φυσικά δεν μου πει ψέματα. Ίσα-ίσα που γι' αυτό την κάνουμε και τη συζήτηση αυτή, για να διαλευκάνεις και πολλά πράγματα από αυτά που ακούγονται. Αλλά εσύ θα ήθελες, λέμε τώρα, δυνητικά να ασχοληθείς με την τηλεόραση με έναν διαφορετικό τρόπο. Να παρουσιάζεις το επόμενο Survivor, για παράδειγμα. Το επόμενο Survivor έχει παρουσιαστεί. Το μεθεπόμενο Survivor. Κάποιο άλλο. Κοίταξε. Δεν ξέρω γιατί πρώτα μιλάς και σίγουρα. Για οποιαδήποτε, κάτι που να σου άρεσε. Σίγουρα θα την άκουγα και σίγουρα θα την εξέταζα. Όπως εξετάζω κάθε πρόταση. Όταν είμαι κάθε πρόταση, δηλαδή. Μία πρόταση σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος έχει κάτι στο μυαλό του και σε τιμάει και σε το προτείνει. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα πεις. Ναι. Όχι, αυτό σε ρωτάω. Ούτε είναι και εύκολο το όχι. Ε? Ναι. Άρα παίρνουμε ως δεδομένο ότι δεν έχω κάποια πρόταση. Και αν θα έχω κάποια πρόταση, θα εξετάσουμε πολύ σοβαρά και με τον ανάλογο σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον οποίο την κάνει. Δεν θα είσαι δηλαδή στην εκπομπή του Sky που θα παρουσιάσει η Ντόρα Παπαδημητρίου. Όχι. Όχι. Όχι, γιατί δεν έχω κάποια πρόταση. Γιατί δεν έχεις την πρόταση. Και γιατί. Αν σου λέγανε να κάνεις πρωινό, θα το έκανες. Πάλι δεν ξέρω τι να ρωτάς. Δεν βλέπω τηλεόραση. Πρωινή εκπομπή, ρε παιδάκι. Τι που αυτή τη στιγμή σε βλέπουνε. Μα δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν έχεις δει ποτέ πρωινή εκπομπή. Πολύ έτσι. Τι να πω τώρα. Να πω αν θα έκανα κάτι το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Άμα στο εξηγήσουνε, πάντως σκέψτε το λίγο. Μπα σε περιπτώσει. Για να σου πω. Να σου πω. Ωραία. Όχι, πλάκα πολύ. Κάνεις ταξίδια στη Σκιάθο, κάνεις. Σκιάθο κάνω ταξίδια και χωρίς να είμαι σε εκπομπή. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, για μένα έλεγα. Αλλά δεν έχει να κάνει, θα μπορούσα να πας κάπου αλλού που δεν έχεις πάει. Εσύ μπορείς να κάνεις ταξίδια χωρίς να είσαι σε εκπομπή. Έχεις δίκιο και σε αυτό. Σου έχουν κάνει πρόταση για να διαφημίσεις γιαούρτια με 250.000 ευρώ. 600. 600. Έτσι γράφω. Α, συγγνώμη, είχα μείνει στο 250, είδες. Όχι, 600, αλλά δεν ισχύει ούτε το 200. Όχι, δεν τιμή. Ούτε το 200, ούτε το 600. Δεν σου έχουν κάνει καμία πρόταση για διαφημίσεις. Δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Ποιες είναι οι αναπάντητες κλήσεις στο κινητό μου. Γιατί δέχομαι πάρα πολλές αναπάντητες κλήσεις και από σταθερό τηλέφωνο και από κινητό και δεν ξέρω ακριβώς τι προτάσεις μπορεί να υπάρχουν, αν υπάρχουν. Ναι. Σίγουρα. Θέλεις να αποφύγεις να μου πεις. Σίγουρα δεν έχω πρόταση με 600.000 ευρώ ή με ένα γιαούρτι το οποίο θα πρέπει να διαφημίζω και τα λοιπά που γράψανε. Ναι. Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Για να δω. Το κουμπουσίνια μου. Ένα μιλάς, ναι. Αυτά είναι που φορούσε. Για αυτά γίνανε όλα, ναι. Άμα είναι να κρίνουμε τους άλλους, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, ξέρεις. Είναι πολύ ευαίσθητο σημείο. Δεν ήρθε κάποιος να έρθει να μου πει τετ-α-τετ για να μπορώ να απαντήσω γιατί κάνεις αυτό. Ναι. Άρα όλοι, ξέρεις, όσοι το κρίνανε αυτό, το κάνανε με τους τρόπους που το κάνανε. Δεν ρώτησα και κανέναν να φύγει στο κομποσχέδιο και δεν πρόκειται να ρωτήσω κανέναν ποτέ. Και για κανέναν που το κριτικάρει, θα το σταματήσω. Λέγανε πολύ. Ότι σαν να το πουλούσες λίγο όλο αυτό το πράγμα. Το πουλάω από πολύ μικρή ηλικία τότε. Έχεις μια πολύ στενή σχέση με τον Θεό από πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Η οποία προέκυψε πώς. Από την οικογένειά μου, θα έλεγα. Πηγαίνεις στην εκκλησία. Πηγαίνω, νομίζω ότι όχι τόσο τακτικά όσο θα ήθελα. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά. Κάθε ένας μπορεί να έχει το Θεό μέσα του ή μαζί του στην καθημερινότητα, σε όποια καθημερινότητα και να είναι αυτή. Και όχι απαραίτητα να πηγαίνει συστηματικά στον οίκο του και να το κάνει απλά για να το κάνει. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι και η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και σε κάνουν να ξαλαφρώνεις. Εξομολογήσε. Έχω εξομολογηθεί 4 φορές. Τώρα πρόσφατα. Πρόσφατα πολύ, στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος, ε. Εγώ παραδέχτηκα τα λάθη μου στο Θεό. Τώρα είναι ωραίο, συγγνώμη, να το κάνουμε και στην καθημερινότητά μας με τους ανθρώπους. Ναι, βέβαια. Έτσι, γιατί αυτό και σε ξαλαφρώνει και αναπτύσσει και καλύτερη σχέση με τον άνθρωπο, τον απέναντι που παραδέχεσαι που έχεις κάνει λάθος.
Αν κάποιος λοιπόν από όλους αυτούς που σε κατηγόρησαν ότι πουλάς το θέμα της θρησκείας, το έλεγε μπροστά σου, τι θα έλεγες? Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν τσιμπάω και πάρα πολύ εύκολα. Όχι. Όχι. Και για μένα πάντα σημασία έχει το ποιος λέει κάτι, όχι τι λένε. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος? Δεν έχω φόβος. Δεν φοβάσαι τίποτα? Τίποτα. Πώς μπορείς να λες ότι δεν φοβάσαι τίποτα? Δεν φοβάμαι, τι να κάνω. Εντάξει, αν πούμε ότι φοβάμαι κάτι, σίγουρα δεν θέλω να πάθει κάτι η οικογένειά μου ή τέλος πάντων έχω φόβο Θεού σίγουρα. Απλά προσπαθώ να είναι ο εαυτός μου τέτοιος που να είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχεις τόση πολύ αυτοπεποίθηση όσο φαίνεται? Δεν φοβάμαι κάτι, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το απόγευμα εδώ. Εσύ ευχαριστήσε εμένα. Εγώ ευχαριστώ εσένα. Εγώ ευχαριστώ εσάς και πραγματικά εύχομαι καλή αρχή, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιά μαζί σας και στην οικογένειά σου και σε όλους που θα δουλέψετε για όλο αυτό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέσα από όλο αυτό αναδεικνύουμε ένα τόσο όμορφο μέρος και που είναι ο τόπος μας.